Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε. Και αυτό το πρωινό λείψαμε μια εβδομάδα, αλλά είμαστε εδώ δυνατοί για να δούμε όλα τα νέα. Όλα τα νέα, γιατί είμαστε και μια εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές. Πολλά συνέβησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Είμαστε εδώ όμως με πάρα πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ, επάλξεις και πάλι, για να τα δούμε όλα ένα προς ένα. Επιτέλους έχει επιστρέψει και το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι που μας έλειψε, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολλές βροχές, ημέρες βροχερές, ημέρες δύσκολες που περάσαμε πραγματικά, τι να πούν και οι αγρότες. Είχαμε και σε αρκετές περιοχές της χώρας μας δυστυχώς και πολλές καταστροφές. Θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια της εκπομπής. Όπως και να έχει όμως, το καλοκαίρι αυτή την εβδομάδα θα το καταλάβουμε για τα καλά. Μιχάλης Χειμωνίδης στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, Βασίλης Καραμπάς στη Λάρισα, Αλίνα Κυριαζή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε, εξάλλου λείψαμε και αρκετές ημέρες. Όμως θα τα πούμε όλα με πάρα πολλά θέματα. Πολλά θέματα ανοιχτά φυσικά. Σίγουρα το ναυάγιο στην Πύλο είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που μας απασχόλησαν όλες αυτές τις ημέρες. Θα δούμε όμως και το απίστευτο θρίλερ στην ΚΟ. Έπεσε η αυλαία με την αναζήτηση της 27χρονης από την Πολωνία. Θα δούμε όμως για ποιο λόγο αυτή την ώρα οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν και άλλα ενδεχόμενα και φυσικά πολλά πολλά μέτωπα ανοιχτά. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Μιας και λέμε για τον καιρό μας, αυτή την εβδομάδα ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε για να ζήσετε για τα καλά το καλοκαίρι. Έχουμε αυτή την ώρα στη Λάρισα 21 και θα φτάσουμε πάνω από 30 βαθμούς σήμερα. Μια χαρά. Αύριο 33 λέει, 34. Μια χαρά αυτή η εβδομάδα θα πάει. Και ήλιος. Θα αργήσουμε πολύ να ξαναδούμε βροχές. Τουλάχιστον για τις επόμενες, για την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται κάποιο καιρικό φαινόμενο. Αρκετή βροχή έπεσε. 23 αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, 28 η μέγιστη και 30 για τις επόμενες ημέρες. Τρίκαλα 21-31 η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, 32-33 καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Όπως και η Καρδίτσα, ακριβώς οι ίδιες θερμοκρασίες, 19 βαθμούς για τον Δομοκό, 29 η μέγιστη θερμοκρασία για τον Δομοκό και 31-32-33 βαθμούς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Εξαιρετικός πραγματικά ο καιρός. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων και φυσικά στο site του σταθμού μας astra.tv.gr για να δούμε και τα νέα. Ημέρα μνήμης για τους πεσόντες προσκόπων του Αηδηνίου με καστασία στην πόλη του Βόλου. Τιμητική διάκριση του πρώτου δημοτικού σχολείου Μηλεών. Σεισμό στο Πύλιο λόγω του Jason Statham. Θλίψη έχει σκορπίσει στο Βόλο θάνατος 50χρονου επιχειρηματία. Και πρόγραμμα Edwin στο 4ο Δημοτικό Σχολείο της Καρδίτσας. Εφημερίδα Ταχυδρόμος, 117 μετάλλια πανηγύρισε ο υδάτινος κόσμος. Μπράβο θα πω εγώ. Καταδρομική κουκουλοφόρων, επίθεση 30. Έτσι θα δούμε για ποιον λόγο και η συνέχεια της εκπομπής. Μάτς ειδικών λεσυνθηκών αύριο με ΑΕΛ. Και πάμε και στα υπόλοιπα. Εφημερίδα Κόσμος, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις πανελλαδικές. Μικρή άνοδος των βάσεων στις υψηλόβαθμες μάλιστα σχολές. Βγαίνουν σύντομα τα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό. Οι επισκέπτες έπεφσαν στη γιορτή κερασιού στο μεταξωχώρι της Αγίας. Και δεκάδες δράσεις για μικρούς και μεγάλους στο Φεστιβάλ Ποινιού. Εφημερίδα Ελευθερία, οικόπεδα για δωρεάν πάρκινγκ στα παράλια, για να λυθεί και το πρόβλημα έτσι του λουμένων. Ένα αθλητικό νυχτερινό πάρτι στην Λάρισα, είχαμε και το Run Greece Σαββατοκύριακο που πέρασε. Ζημιάρες εντός εισαγωγικών ή βροχές για καλλιέργειες. Πιο ψηλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για μαχητική αντιπολίτευση. Χθες εξάλλου ήταν και η κεντρική προεκλογική ομιλία με κεντρικό ομιλητή τον κύριο Παφίλη. Επίσης, μηνύματα του αγοραστού για το ΕΣΠΑ και πλούσιο αθλητικό ρεπορτάζ, όπως βλέπετε, δεξιά του πρωτοσέλιδου. Αυτά λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα τοπικών μας εφημερίδων. Πάμε σιγά σιγά να δούμε την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε από το θέμα του θρίλερ πραγματικά στην ΚΟ. Εκεί όπου έπεσαν οι αστυνομικές έρευνες, εθελοντές, η οικογένεια της άτυχης 27χρονης Αναστάζια, 6 ημέρες μετά δυστυχώς βρέθηκε άγρια, όπως φαίνεται, δολοφονημένη σε θάμνους κοντά στα 2 χιλιόμετρα από το σπίτι του 32χρονου από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος ήδη έχει συλληφθεί και είναι ο κύριος βασικός ύποπτος, όπως όλα δείχνουν, για το θάνατο της 27χρονης κοπέλας. Μία εθελόντρια ήταν αυτή, μάλλον δύο εθελόντριες ήταν αυτές οι οποίες βοηθούσαν στην αναζήτηση 27χρονης Αναστάζια
Και δυστυχώς ήταν και αυτές οι οποίες βρήκαν νεκρή την 27χρονη, γυμνή όπως λένε, τυλιγμένη σε ένα σεντόνι και το μισό της σώμα ήταν μέσα σε μια σακούλα. Είχε ήδη ξεκινήσει η σύψη της κοπέλας. Καταλαβαίνετε τώρα την τραγική εικόνα που είδαν αυτές οι εθελόντριες. Τώρα βρέθηκαν χτυπήματα και μόλοπες στο σώμα της και φυσικά όλα μαρτυρούν ότι πρόκειται για έναν ασφυκτικό θάνατο, για έναν πνιγμό δηλαδή. Θα δούμε όμως, γιατί σήμερα θα γίνει τροδικαστική έρευνα στην Ρόδο που θα μεταφερθεί η σωρός 27χρονης κοπέλας. Θα γίνει και αναγνώριση και επίσημα από τη μητέρα αλλά και τον σύντροφό της. 13-14 χρόνια ήταν μαζί. Είχαν έρθει πριν από ένα μήνα στην ΚΟ η ίδια και ο σύντροφός της προκειμένου να δουλέψουν σε μια μεγάλη ξενοδοχική μονάδα της περιοχής. Ξέρετε ότι είχε προηγηθεί εξάλλου έτσι για την νεαρή κοπέλα. Είχε το ρεπό της, βγήκε να διασκεδάσει. Ήταν σε κατάσταση μέθης, πήρε τον σύντροφό της τηλέφωνο να πάει να την πάρει από το σημείο που του υπέδειξε. Όταν έφτασε όμως ο ίδιος εκεί, διαπίστωσε ότι δεν ήταν η κοπέλα. Όπως όλα δείχνουν, δυστυχώς μπήκε σε ένα μίνι μάρκετ, πήρε κάποιες μπύρες. Εκεί συναντήθηκε με τον 32χρονο τον Μπαγκλαντές, αλλά και με άλλους 4 Πακιστανούς. Όπως φαίνεται, την οδήγησαν στο δωμάτιο του 32χρονου. Μα προφανώς εκεί βιάστηκε, όπως όλα δείχνουν, και δολοφονήθηκε, γιατί οι κάμερες ασφαλείας δείχνουν την κοπέλα να μπαίνει στο διαμέρισμα 32χρονο, όχι όμως να βγαίνει. Που σημαίνει ότι φυγαδεύτηκε από κάποιο άλλο σημείο του σπιτιού, ώστε να μην εντοπιστεί από κάμερες. Πάμε να δούμε όμως τι προηγήθηκε και αμέσως μετά να πούμε για ποιον λόγο αυτή την ώρα έγινε ένα απίστευτο θρίλερ με αυτή την υπόθεση, τι πιστεύουν ότι έγινε οι αστυνομικοί τις προηγούμενες ημέρες. Στη σύλληψη 32χρονου αλλοδαπού από τον Μπαγκλαντές προχώρησαν οι αστυνομικοί στην ΚΟ που ερευνούν την υπόθεση εξαφάνισης της 27χρονης από την Πολωνία. Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες, ο αλλοδαπός ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι είχε σεξουαλική επαφή με την 27χρονη Πολωνία Αναστάζια Πατρίτσια στο σπίτι του. Μάλιστα, υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι όλα έγιναν με τη συνένεσή της. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο ίδιος, την άφησε σε εξωτερικό χώρο και έφυγε. Όμως αυτό που προβληματίζει τους αστυνομικούς είναι γιατί ο συγκεκριμένος άνδρας έκλεισε εισιτήριο για να ταξιδέψει στο εξωτερικό λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση της 27χρονης. Οι αρχές χτενίζουν όλο το νησί για να εντοπιστεί η 27χρονη, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από τη Δευτέρα 12 Ιουνίου. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται με πυρετόδεις ρυθμούς, με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής και εθελοντικών ομάδων, καθώς και με τη χρήση ντρόουν. Η 27χρονη εργαζόταν με τον επίσης Πολωνό σύντροφό της σε ξενοδοχείο στην περιοχή Μαρμάρι. Η τελευταία επικοινωνία που είχε ο σύντροφός της μαζί της ήταν στις 10.30 το βράδυ εκείνης της Δευτέρας. Missing alert εκδόθηκε πάντως από το χαμόγελο του παιδιού για την 27χρονη Πολωνή, που ζει και εργάζεται στην Κόκκινη, αγνοείται από τις 12 Ιουνίου. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, ο σύντροφός της επικοινώνησε τηλεφωνικά με την κοπέλα και του ανέφερε ότι βρισκόταν στο Μαρμάρι σε κατάσταση μέθης και ότι θα την πήγαινε κάποιος στο ξενοδοχείο με τη μηχανή του. Στη συνέχεια του έστειλε την τοποθεσία της προκειμένου να πάει ο σύντροφός της να την πάρει, όμως όταν εκείνος έφτασε, δεν την βρήκε στο σημείο που του υπέδειξε. Σε αλλεπάλληλες προσπάθειες που έκανε για να επικοινωνήσει μαζί της, είδε ότι το κινητό της τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Παράλληλα, αποκαλύπτεται ότι 27χρονη εργάζεται σε ξενοδοχείο της ΣΚΟ. Δεν πάσχει από ιατρικά προβλήματα, ούτε έχει ψυχολογικά προβλήματα. Έχουμε φτιάξει ομάδες και προσπαθούμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία μας έχουν δώσει, να εντοπίσουμε την αγνοούμενη. Ψάχνουμε σημεία που δεν μπορούν να πάνε με τα πόδια και κερδίζουμε λίγο χρόνο με αυτόν τον τρόπο και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην βρεθεί εδώ και να είναι κάπου αλλού. Δυστυχώς βρέθηκε, όπως είπαμε χθες, λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Νεκρή έτσι 27χρονη Αναστάζια, θα γίνει και επίσημα αναγνώριση σήμερα από τους οικείους. Όμως οι αστυνομικές αρχές τώρα λένε ότι από το συγκεκριμένο σημείο περάσαν δύο-τρεις φορές και δεν είδαν κάτι το ύποπτο. Και μάλιστα όταν φτάνεις σε ένα σημείο που υπάρχει κάποιο δέντρο, υπάρχει κάποιο θάμνος, σίγουρα ψάχνεις λίγο παραπάνω για να δεις μήπως κρύβεται κάτι από πίσω. Και λένε ότι ήδη πέρασαν τρεις φορές από εκεί και δεν είχαν δει το παραμικρό. Και λένε μήπως κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων μεταφέρθηκε το άψυχο κορμί της 27χρονης Αναστάσιας στο συγκεκριμένο σημείο. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε σήμερα. Ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε 500 μέτρα από το σπίτι του 32χρονου, χωρίς όμως την κάρτα SIM για να μην υπάρξουν και ίσως και αποδεικτικά στοιχεία. Άρα πολλά πράγματα θα πρέπει να αναζητήσουν οι αστυνομικές αρχές. Ο 32χρονος μέχρι στιγμής αρνείται ότι δολοφόνησε την 27χρονη κοπέλα. Ο ίδιος λέει ότι ναι, βρεθήκαμε στο σπίτι μου, αλλά εγώ την πήγα στο σημείο που μου επέδειξε η ίδια για να αποχωρήσει και να πάει στο σπίτι της. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί σίγουρα είναι μια εικόνα πάρα πολύ θλιβερή και είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί όλοι είχαμε αυτή την ελπίδα μήπως απλά κάπου έχει απαχθεί, κάπου εν πάση περιπτώσει είναι εν ζωή.
Όπως και να έχει όμως, όλα συνέκλυναν στο ότι πρόκειται για κάποιο έγκλημα. Θα δούμε όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας όλα όσα θα βγουν στην επιφάνεια, στην επικαιρότητα, με, με αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα όπως όλα δείχνουν. Τώρα, είχαμε δυστυχώς και το ναυάγιο στην Πύλο. Νομίζω ότι μας έχει συγκλονίσει όλους αυτή η υπόθεση. Ξεκίνησε και ένας πόλεμος δηλώσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ κομμάτων, μια εβδομάδα εξάλλου πριν από την κάλπη της ερχόμενης Κυριακής. Αυτή την Κυριακή έχουμε εκλογές. Θα δούμε τι λένε και οι δημοσκοπήσεις πολύ πολύ λίγο. Σίγουρα όμως ένα ναυάγιο που μας έχει συγκλονίσει, ένα ναυάγιο που ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουμε, γιατί δεν έχουν βρεθεί εκατοντάδες άνθρωποι σε αυτό το ναυάγιο. Οι αναζητήσεις συνεχίζονται. Προφανώς δεν υπάρχουν ελπίδες και για ζωντανούς. Έτσι νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Η πλειοψηφία τους δεν γνωρίζει εξάλλου και μπάνιο, αλλά και τόσα 24 ώρα μετά πώς μπορείς να σωθείς. Πάμε τώρα να δούμε το χρονικό λοιπόν αυτής της υπόθεσης και αμέσως μετά να δούμε πώς έφτασαν στα ίχνη η λιμενική αλλά και οι αστυνομικές αρχές των 9 Αιγύπτιων, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν το πάνω χέρι σε αυτό το σάπιο κάραβο, έτσι, το οποίο οδήγησε στο θάνατο εκατοντάδες ανθρώπους. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, όλο το χρονικό λοιπόν του ναυαγίου στην Πύλο. Λίγο μετά τις 9 ξεκίνησαν από το λιμάνι της Καλαμάτας, όπου φιλοξενούνταν προσωρινά τα δύο πούλμαν με τους 71 μετανάστες με προορισμό τη Μαλακάς, όπου και έφτασαν. Οι μετανάστες που χρειάζονταν νοσηλεία παρέμειναν στο νοσοκομείο Καλαμάτας και αφού λάβουν εξιτήριο θα μεταφερθούν στη Μαλακάσα. Οι προετοιμασίες υποδοχής των μεταναστών στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μαλακάσας γίνονταν από χθες 15 Ιουνίου. Εκεί βρίσκεται και το προσωπικό του Υπουργείου Μετανάστευσης για την υποδοχή τους. Οι διασωθέντες, φτάνοντας στη Μαλακάσα, θα οδηγηθούν στους οικίσκους και θα λάβουν κάποια είδη ανάγκης, προσωπικής υγιεινής, νερό και φαγητό. Να σημειωθεί πως στον λόγο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης υπάρχει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, νοσηλευτές και ψυχολόγοι, προκειμένου να λάβουν οι ναυαγοί τη στήριξη που χρειάζονται έπειτα από την τραγωδία που έζησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το απόγευμα θα ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησης για να προχωρήσει η διαδικασία ασύλου. Από το ΚΙΤ της Μαλακάσας θα μεταφερθούν σε άλλες δομές της χώρας όσοι δικαιούνται άσυλο, ενώ για όσους δεν δικαιούνται θα ξεκινήσει η διαδικασία απέλασης. Υπενθυμίζεται πως έγιναν 9 συλλήψεις μεταξύ των 104 διασωθέντων ατόμων που ανήκαν στο κύκλωμα διακινητών εις βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη με βαρύτατες καταγγελίες. Παράλληλα, στα ύψινη αγωνία των ανθρώπων που ταξίδευαν με το αλευτικό σκάφος που ναυάγησε στα ανοιχτά της Πύλου. Συγγενείς και φίλοι από την πρώτη στιγμή προσπαθούν να μάθουν αν οι δικοί τους άνθρωποι είναι ανάμεσα στους διασωθέντες ή και τους νεκρούς. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο αδερφός ενός διασωθέντα από τη Συρία, ο οποίος πίστευε πως τον είχε χάσει στα νερά της Μεσογείου. Ο Μοχάμαντ ήρθε από την Ιταλία στην Ελλάδα, έφτασε στην Καλαμάτα και βρήκε τον 18χρονο Φρέντι ζωντανό. Ένα από τα μικρά θαύματα που συμβαίνουν σε τέτοιες τραγωδίες και γεμίζουν ανίποτη χαρά τους πρωταγωνιστές και δίνουν ελπίδα στους γύρω τους που ζουν την ίδια αγωνία. Αυτά λοιπόν, έτσι τα πολύ πολύ έτσι τραγικά που συμβεί στην Πύλο. Είχαμε και μία έτσι σύσκεψη στη Μαλακάς, να δούμε και όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Είναι δραματικές πραγματικά οι ώρες, 6 με 7 επιβαίνοντας αυτού του μοιραίου έτσι... όχι σκάφο, δεν ξέρω πώς να το πω. Πραγματικά αυτή η σαπιοκάραβο αυτό που οδήγησε έτσι στον θάνατο εκατοντάδες ανθρώπους. Έδωσαν κάποιες πληροφορίες λοιπόν και το ποιοι μπορεί να είναι οι διακινητές, οι άνθρωποι που είχαν κάναν κουμάντο ουσιαστικά μέσα στο καράβι. Τους έδιναν βρώμικο νερό. Ζητάγαν και 50 ευρώ για λίγο νερό. Μετά από 2 μέρες ξέμειναν από φαγητό. Τους χτύπαγαν. Μάλιστα κάνουν λόγο για συμπλοκές που υπήρξαν μέσα στο καράβι και για 6 θανάτους πριν βυθιστεί το καράβι. Τραγικές εικόνες. Πραγματικά θα πρέπει να βρεθούν οι πέτοι να τιμωρηθούν. Οδηγήθηκαν λοιπόν από μαρτυρίες, γιατί έβλεπαν ότι υπήρχαν κάποια άτομα μέσα στο καράβι, οι οποίοι μάλλον ήταν, κινούνταν ελεύθερα, χωρίς φυσικά να είναι με τα πόδια στο στήθος, δηλαδή καθόντουσαν με τέτοια στάση να χωράζουν δυνατόν περισσότερο κόσμο σε αυτό το σαπιοκάραβο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι τραγικές στιγμές έζησαν για 5 ολόκληρες ημέρες αυτοί οι άνθρωποι και οδηγήθηκαν στο θάνατο γυναικόπαιδα κυρίως και εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι. Και δεν ξέρω αν θα μάθουμε και ποτέ τον ακριβή αριθμό. Πάμε να δούμε λοιπόν τη σχετική σύσκεψη στη Μαλακάσα και αμέσως μετά να δώσουμε και άλλες λεπτομέρειες. Ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαραμάς κάλεσε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι Υπουργοί Επικρατείας Βασίλειος Κουρής, Προστασίας του Πολίτη Χαράλαμπος Λαλούσης, Δικαιοσύνης Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θεοδόρος Κλιάρης, καθώς και η Γενική Γραμματής Αντιεγκληματικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και υποδοχής ετούντων ασύλου, Εμμανουήλ Λογοθέτης. Εξετάστηκαν αναλυτικά όλα τα ζητήματα που αφορούν στο σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων των ναυαγών που επέζησαν, καθώς και τα ειδικότερα δικαιώματα των ναυαγών που είναι ύποπτοι για τη διακίνηση. Εξετάστηκαν επίσης κατά τον ίδιο τρόπο όλα τα ζητήματα που άπτονται του σεβασμού των νεκρών του ναυαγίου.
Ο Πρωθυπουργός εστίασε το ενδιαφέρον του στο σεβασμό της προσωπικής και οικογενειακής ζωής όσων μεταφέρθηκαν στη δομή της Μαλακάσας, με την ενεργοποίηση ιδίως του δικαιώματος επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου ή ίντερνετ. Την ίδια ώρα παρέμβαση για το πολύγρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος μεταξύ των άλλων επισήμανε ότι πρόκειται για μια ανίποτη τραγωδία τεραστίων διαστάσεων και παράλληλα ότι όταν έχει κλειδωμένα γυναικόπαιδα στα αμπάρια είσαι εγκληματίας. Παράλληλα, τόνισε ότι ο αρμόδιος υπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης πρέπει να πει τι έκανε ακριβώς η χώρα μας για να αποτρέψει αυτή την τραγωδία, ώστε να μην υπάρχουν σκιές και δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο που δημιουργούν ερωτήματα. Αυτά λοιπόν, έτσι τα πολύ πολύ δύσκολα. Θα δούμε, επαναλαμβάνω, όσο περνούν οι μέρες, έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την υπόθεση. Μακάρι να μην ξαναδούμε, να μην ξαναζήσουμε τέτοιες εικόνες. Δεν θέλουμε να τις δούμε, θέλουμε να τις ζήσουμε. Δεν θέλουμε άλλες τραγωδίες. Να βρεθούν οι διακινητές, να βρεθούν αυτά τα μοιραία ταξίδια που από κάπου ξεκινούν, κάπου προσπαθούν να φτάσουν και αρκετοί από αυτούς, χιλιάδες, μάλλον 17.000, λέει, προσέξτε, 17.000 άνθρωποι τα τελευταία 3 χρόνια έχασαν τη ζωή τους σε τέτοια ναυάγια. Αυτό και μόνο λέει, τα λέει πολλά. 17.000 που έχουμε μάθει, γιατί μπορεί κάποιος να λέει 500 άτομα ήταν σε μια βάρκα και να ήταν 600, 700, όπως και τώρα, δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό. Τώρα, σε άλλα θέματα, είπαμε εκλογές, τελική ευθεία. Έχουμε έτσι κι αλλιώς όλες αυτές τις ημέρες πολλές αντιπαραθέσεις πολιτικές, πολιτικές ομιλίες, βέβαια όχι σαν αυτές που είδαμε τις προηγούμενες εκλογές. Πιο σύντομες οι περιοδίες τους, αλλά και οι ομιλίες. Δεν βλέπω αυτές τις μεγάλες κεντρικές ομιλίες εξάλλου. Είπαμε, είναι η τελευταία εβδομάδα. Είχαμε και τις διακαναλικές χθες και του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Κάπου ερώταγε ο ένας, απάνταγε ο άλλος. Διασταύρωναν τα ξύφη τους λίγο πριν από την κάλπη. Και φυσικά όλοι ζητούν να πάμε να ξαναψηφίσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να το πράξουμε. Είναι δημοκρατικό μας καθήκον πραγματικά να πάμε για να μπορούμε να ασκούμε και κριτική τα επόμενα χρόνια. Γιατί αν δεν πας να ψηφίσεις, μετά τι κριτική να ασκείς, αφού δεν είχες την επιλογή, δεν βοήθησες εσύ να επιλέξεις κάποιον για τη χώρα σου. Τώρα στο νοσοκομείο της Λαμίας κατέθεσαν 14 αθλητές με συμπτώματα έτσι δηλητηρίασης. Ήταν σε ένα τουρνουά στο Καρπενήσι, όμως όπως όλα δείχνουν, γιατί και άλλα παιδιά αυτής της ομάδος είχαν έτσι κάποια συμπτώματα, φαίνεται όμως ότι δεν προήρθε από φαγητό, γιατί διέμειναν σε διαφορετικά ξενοδοχεία, έφαγαν σε διαφορετικά εστιατόρια, οπότε δεν μπορεί όλα τα ξενοδοχεία και όλα τα εστιατόρια να είχαν προβληματικό φαγητό. Φαίνεται λοιπόν ότι πρόκειται για μια υιογενή, όπως όλα δείχνουν, ίωση, και προφανώς το ένα παιδί μετέδιδε το άλλο. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους, δεν έχουν κάτι έτσι άσχημο. Τώρα, πριν πάμε στις διαφημίσεις μας, συνέβη και αυτό, θα τα πούμε σε λίγο, πως μια 67χρονη γυναίκα στη Λάρισα έριξε το μπαλκόνι της και περιέλουσε, θα έλεγε κανείς, με χλωρίνη έναν περαστικό, ένα τυχαίο περαστικό, δεν γνώριζε τη γυναίκα. Η ίδια προφανώς συνελήφθη και μάλιστα θα υποβληθεί και σε ψυχιατρικές εξετάσεις, γιατί δεν έδωσε και κάποια εξήγηση, στο λόγο δηλαδή που έριξε τη χλωρίνη πάνω από τον μπαλκόνι της. Μάλιστα, ο ίδιος τραυματίστηκε και στο μάτι και έπρεπε να μεταφερθεί και στο νοσοκομείο να το παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Επίσης συνέβη και αυτό, διότι ένα αεροσκάφος, το οποίο ξεκίνησε από τη Γερμανία με προορισμό την Αίγυπτο, εκεί λοιπόν ένας επιβάτης έλεγε συνεχώς και με σταθερή φωνή μάλιστα και σοβαρά σε αεροσυνοδούς ότι είχε σκοτώσει στη Γερμανία την γυναίκα του. Καταλαβαίνει ότι υπήρξε αναστάτωση στο αεροσκάφος, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου ο ίδιος τελικά αποδείχθηκε ότι ήθελε απλά να κάνει ένα αστείο, λέει. Και όπως καταλαβαίνετε, συνελήφθη. Αμέσως όμως έπρεπε να ειδοποιήσουν και τις αστυνομικές αρχές της Γερμανίας, να αναζητήσουν τη γυναίκα του, να δουν αν όντως έλεγε ψέματα ή όχι. Ωστόσο, υπήρξε μια καθυστέρηση τουλάχιστον μιας ώρας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Ελλάδα και ο ίδιος θα πρέπει τώρα να δικαστεί και γι' αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε λίγα λεπτά να δούμε την πλούσια τοπική μας κυρίως επικαιρότητα, βεβαίως με τις τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές για όλα τα δικά σας σχόλια. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Είμαστε λοιπόν επιστροφή στην πρωινή ατζέντα, όπως έλεγα νωρίτερα λοιπόν, το ναυάγιο της Πύλου, όπως ήταν λογικό.
Έτσι έφερε και πολύ μεγάλη κόντρα μεταξύ των κομμάτων. Πάμε να δούμε τι λέει και ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο οποίος βρέθηκε μάλιστα το Σαββατοκύριακο και στην Λάρισα. Να δούμε λοιπόν τι είπε για αυτό το ναυάγιο. Ενώ όπως όλα δείχνουν, δεν θα γίνει το περιβόητο debate. Ήταν να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω και του τρίμερου πένθους δεν έγινε. Ούτε το Σάββατο που ζητούσαν τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτή η εβδομάδα είναι τελική ευθεία για τα κόμματα, οπότε δεν υπάρχει χρόνος για debate. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, σας καλένδες. Πάμε να δούμε ωστόσο τι λέει ο κ. Βελόπουλος για το θέμα του ναυαγίου της Πύλου. Με ιδιαίτερη έκπληξη παρακολουθούμε τα κόμματα να αντιδικούν για ένα ναυάγιο, για χάσιμο ανθρωπίνων ζωών, για ψυχές που ταλαιπωρούνται, για το ποιος είναι περισσότερο φιλάνθρωπος, για το ποιος μπορεί να βοηθήσει περισσότερο. Αφού λοιπόν όλοι αυτοί είναι φιλάνθρωποι στα κόμματα αυτά, τους λέμε αντί να αντιδικούν, να φιλοξενήσουν ο καθένας από αυτούς από έναν ναυαγό στο δικό του σπίτι. Έτσι θα αποδείξουν ότι είναι φιλάνθρωποι και ότι απλά δεν αντιδικούν για κομματικές αντιπαραθέσεις και ψήφους. Αυτά λοιπόν είπε και ο ίδιος και θα δούμε φυσικά έτσι μέχρι το κλείσιμο αυτής της εβδομάδας πώς θα κυλήσει και αυτή η προεκλογική περίοδος. Μην ξεχνάτε εξάλλου ότι είναι λίγες ημέρες. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, αλλά η συμμετοχή για μένα είναι αυτή η οποία θα κρίνει και το αποτέλεσμα. Και φυσικά θυμάστε τι έγινε και στις προηγούμενες εκλογές, γιατί λίγο πριν πάμε στην κάλπη, πολλά τα φάουλ των κάποιων στελεχών των κομμάτων, αποτέλεσμα κάποιοι να χάσουν, κάποιοι να κερδίσουν, το είδαμε στις προηγούμενες εκλογές. 41-42% δίνουν στη Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, γύρω στο 19% για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε όμως, επαναλαμβάνω, η κάλπη είναι αυτή η οποία θα δείξει και το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Η κυρία Λινού, υποψήφια βουλευτής και γιατρός, γνωστή γιατρός που την έχουμε δει και εν μέσω πανδημίας με το ΣΥΡΙΖΑ, η ίδια λοιπόν έκανε μία δήλωση, την οποία ανασκεύασα αμέσως μετά, και είπε ότι όσα περισσότερα δίνει σε έναν παιδίατρο ιδιώτη, τόσο πιο καλός είναι. Όπως καταλαβαίνετε, θύελλα αντιδράσεων από τους παιδιάτρους, αλλά φυσικά και τους γιατρούς όλης της χώρας που τα έβαλαν με την κυρία Λινού, η ίδια προσπάθησε αμέσως μετά να ανασκευάσει την δήλωση που έκανε λίγη ώρα νωρίτερα. Πάμε να δούμε λοιπόν και το σχετικό ρεπορτάζ, τι απάντηση δίνουν οι παιδίατροι, αλλά και οι γιατροί όλης της χώρας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων χαρακτήρισε την τοποθέτηση Αθηνάς Λινού ως προσβλητική. Ο ιδιώτης παιδίατρος είναι τόσο καλός όσα χρήματα του δίνουμε, είχε αναφέρει υποψήφιο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τη δική του απάντηση δίνει και ο πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας και παιδίατρος Κώστας Γιαννακόπουλος. Οι παιδίατροι του ιδιωτικού τομέα δέχτηκαν χθες μια πρωτοφανή επίθεση από την κυρία Λινού, καθηγήτρια Πανεπιστημίου, η οποία τους πρόσβαλε, μας πρόσβαλε, μιας και εγώ έχω την ιδιότητα του παιδιάτρου, καθώς τον είπε ότι οι παιδίατροι είναι ανάλογα, λειτουργούν και εργάζονται ανάλογα με τα λεφτά που τους δίνεις. Αυτό προσβάλλει βάναυσα το παιδιατρικό λειτουργήμα. Οι παιδίατροι στη χώρα μας, όπως είναι διατεταγμένοι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και του δημόσιου, με στα κέντρα υγείας όπου υπάρχουν ήδη στα τόμη, και αυτή τη στιγμή αποτελούν το καλύτερο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και παροχής υπηρεσιών στα παιδιά μας, στα παιδιά της Ελλάδος, είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό, για διάφορους λόγους ο καθένας, πραγματικά δεν μας αφήνουν ήσυχους, σε εισαγωγικά το ήσυχους, στο τηλέφωνο. Συνέχεια μας ζητούν συμβουλές και πολλές φορές όταν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα παίρνουν το αεροπλάνο και έρχονται εδώ και τα οποία λύνουν με τον παιδίατρό τους σε 1-2 μέρες. Αυτό δείχνει ότι παρέχουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας στον παιδιατρικό πληθυσμό και τέτοιου είδους, να το πω έτσι, ρίσεις από έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο είναι απαράδεκτες. Όπως επίσης απαράδεκτες ήταν και αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Πνευματικού, ενός άλλου καθηγητού Πανεπιστημίου, περί διαλογής καρκινοπαθών. Καλά θα κάνουν λοιπόν αυτοί οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οι οποίοι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος τους, να πάνε στο σπίτι τους. Άμεση ανάκληση της δήλωσης υποψήφιας βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αθηνάς Λινού για τους ιδιώτες παιδιάτρους ζητά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, επισημένοντας ότι είναι προσβλητική για την προσωπικότητα, την τιμή και την υπόλοιψη των Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, ενώ επιχειρεί ταυτόχρονα προκαλέσει ρήγμα στις σχέσεις με τους παιδιάτρους του ΕΣΥ.
Μάζεψε λοιπόν τη δήλωσή της η κυρία Αλληνού. Δεν τα πέτσει, τα παλιό, αυτό που λένε, ό,τι λένε και μετά. Προσπαθούν κάπως να το μαζέψουν. Τη μία φταίει το μοντάζ, την άλλη φταίει ο δημοσιογράφος, την άλλη το ένα, την άλλη το άλλο. Προσέξτε τι λέτε. Εντάξει, δηλαδή τώρα είναι δυνατόν να λες ότι όσο πιο πολλά δίνεις στον ιδιώτη η παιδεία του, τόσο πιο πολύ κοιτά το παιδί σου. Δηλαδή πραγματικά τραγικό, για να μην πω λυπηρό, να λες κάτι τέτοιο. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Δεν ξεχνάμε την τρίτη ηλικία. Δεν ξεχνούν όμως και οι ίδιοι τη δυσκολία, τις δυσκολίες που περνάνε σε κινητοποίηση ακόμη και εν μέσω καλοκαιριού. Να δούμε λοιπόν τι ζητάνε οι ίδιοι και ελπίζω κάποια στιγμή να σταματήσουν να κινητοποιούνται, να είναι σε τέτοια κατάσταση και τέτοια θέση οι ίδιοι, να ζήσουν ωραία, να ζήσουν τα περήφανα κοιτατιά του, τη σύνταξή του ουσιαστικά, χωρίς να χρειάζεται κάθε τρεις και λίγο να βγαίνουν στους δρόμους και να διεκδικούν. Να δούμε λοιπόν τι λένε οι συνταξιούχοι. Δεν κάνουν πίσω στον αγώνα τους, δηλώνουν χαρακτηριστικά και οι συνταξιούχοι της Μαγνησίας, επισημένοντας ότι αυτό είναι που έχει απομείνει, ώστε να διεκδικήσουν όλα εκείνα που τους αφαίρεσαν τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Γερογιάννης, από πλευράς των συνταξιούχων ΟΑΕ, στάθηκε στα όσα αφορούν τους συνταξιούχους στο τελευταίο διάστημα και υπογράμμισε ότι με ενότητα μπορούν να διεκδικηθούν ακόμη περισσότερα στο μέλλον. Να πούμε ότι είχαμε στις εκλογές που τελειώσανε στις 12 του μήνα, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι και εγώ έχω την τιμή να είμαι, με εκλέξανε συνάδελφοι, πρόεδρο του Συλλόγου. Και ευχαριστούμε τα μέλη του Συλλόγου μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και ψηφίσανε στις εκλογές. Θα συνεχίσουμε το δρόμο που ακολουθούσε το Σωματείο όλα αυτά τα χρόνια, μαζί με τα υπόλοιπα συνταξιουχικά σωματεία της Μαγνησίας, καθοδηγούμενοι από τις ομοσπονδίες μας και τη ΣΕΑ, και ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε αυτά που μας έχουν περικόψει όλα αυτά τα χρόνια. Με νέα δύναμη λοιπόν ξανά θα είμαστε στους δρόμους του αγώνα για να μην αφήσουμε να μας περικόψουν και καινούργια. Γιατί θέλω να δηλώσω ότι, μιας και είμαστε σε προεκλογική περίοδο δεύτερη, ότι όλα αυτά τα κόμματα που σήμερα διεκδικούν την κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση, δεν έχει σημασία, όλα αυτά τα κόμματα που ανακοινώνουν ότι άλλα αυξήσεις και άλλα 13η σύνταξη κτλ., έτσι δεν δεσμεύτηκαν όταν τα επισκέφθηκαν. Τα επισκέφθηκαν οι ομοσπονδίες μας, δεν δεσμεύτηκαν για τίποτε, απλώς είπανε ότι εάν το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Και ένα άλλο στοιχείο το οποίο όλα αυτά που μας λένε δεν ανταποκρίνονται είναι ότι η Κομισιόν ανακοίνωσε και ο Στουρνάρας, ο πρόεδρος της Τράπεζας Ελλάδος, ότι θα διαθέσουν οι χώρες μόνο το 2,26% για τις λαϊκές ανάγκες. Εν τω μεταξύ, την εβδομάδα αμέσως μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 28 του τρέχοντος μηνός θα γίνουν οι πληρωμές για τις συντάξεις Ιουλίου στους δικαιούχους συνταξιούχους. Αυτά λοιπόν και με τους συνταξιούχους, και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην εστίαση. Στην εστίαση που περνά δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα και ο τουρισμός περνά δύσκολα και το λέω αυτό διότι ήδη περνά και ο Ιούνιος. Είναι ο πιο καλός μήνας, θεωρείται, μαζί με τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, από τις 15 του Αυγούστου και μετά σπάει όσο να μπει στη τουριστική κίνηση. Οπότε ο Ιούνιος και λόγω των βροχών και λόγω των καιρικών συνθήκων δεν ήταν τέτοιες ημέρες, ήταν και αυτές οι περιβόητες εκλογές που πήγαν πολλά πράγματα πίσω και δυστυχώς περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Η εστίαση εξάλλου συνδυάζεται με το καλοκαίρι, με τις καλές καιρικές συνθήκες, αλλά και με τον τουρισμό. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια αλυσίδα. Να δούμε όμως τι λένε οι άνθρωποι στον χώρο της εστίασης. Υπογράφηκε η κλαδική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισητιστικών καταστημάτων όλης της χώρας. Διευκρινίσεις, ωστόσο, δίνει για την εξέλιξη ο πρόεδρος των καταστηματαρχών της εστίασης. Η ενημέρωση είναι για την υπογραφή της καινούργιας σύμβασης συλλογικής εργασίας επισητιστικών και τουριστικών καταστημάτων. Μιλάμε γενικά για τον κλάδο της εστίασης. Υπάρχουν κάποια προβληματάκια και κάποιες διευκρινίσεις που πρέπει να δοθούν, ότι δεν ισχύει αυτή τη στιγμή για όλους
τους εργαζόμενους αν δεν ανήκουν σε κάποιο σωματείο και ισχύει μόνο για τα φυσικά πρόσωπα όσον αφορά τους ιδιοκτήτες, δεν ισχύει δηλαδή για τις εταιρείες. Θέλω να πω ότι επίσης εχθές το ΑΣΕΙΑ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, έκανε μια συνεδρίαση για να πάρθει μια απόφαση για να ισχύσει καθολικά για όλους τους εργαζόμενους. Πιστεύουμε τις επόμενες ημέρες να γίνει αυτό. Επειδή οι λεπτομέρειες για τα τεκμαρτά, για τις τεκμαρτές ειδικότητες και γενικότερα για τις ειδικότητες του επαγγέλματος της εστίασης είναι πάρα πολλές έτσι όσον αφορά τις διευκρινήσεις. Αυτό που θέλω να πω σε όλους που ενδιαφέρονται είναι μπορεί να μπουν στο Facebook, στο Σύλλογος Εστίασης Μαγνησίας, θα το έχω ανεβάσει για να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες εκεί. Πάντως αυτό που επαναλαμβάνω είναι ότι η εστίαση με αυτή την αύξηση, γιατί η ερώτηση ήταν πολλές φορές αν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε εμείς οι επιχειρηματίες σε μια τέτοια αύξηση, είναι ότι όταν θα πάνε όλα καλά, και ελπίζουμε να πάνε καλά και σε αυτή την καλοκαιρινή περίοδο, καλύτερα τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, όταν υπάρχει δουλειά δηλαδή με λίγα λόγια στα καθίσματά μας, νομίζω ότι τέτοιες μικρές αυξήσεις δεν είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα είναι να υπάρχει κίνηση και ελπίζουμε, και αυτή είναι και δικιά μου εκτίμηση, μπορεί να έχουμε μικρή σεζόν εδώ στη Μαγνησία, ότι η φετινή καλοκαιρινή περίοδος μπορεί να αργεί λίγο λόγω των εκλογών, λόγω των σχολείων, λόγω του καιρού, θα πάει πολύ καλύτερα τουλάχιστον από την περσινή. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Περισσότερες διευκρινήσεις για την καινούργια σύμβαση συλλογικής εργασίας, επαναλαμβάνω, στο Facebook Σύλλογος Εστίασης Μαγνησίας. Σύμφωνα πάντως με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλαδική συλλογική σύμβαση της χώρας και αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Αυτά λοιπόν και με το χώρο της εστίασης. Εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, αφού πρώτα καλημέρα στην αγαπημένη Βάνα, τα φιλιά και την αγάπη μου, στην κυρία Σοφή και τον κύριο Γρηγόρη, τους αγαπημένους μου, την κυρία Μίνα φυσικά, που ετοιμάζεται να βαφτίσει εκεί και την κούκλα εγγονή, στην αγαπημένη Τριανταφυλιά φυσικά με τα πολλά ευχάριστα νέα της, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους τηλεθεατές εδώ στην πρωινή ατζέντα. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Εδώ λοιπόν προς το κλείσιμο της εκπομπής και έχει κλείσει και η σχολική χρονιά, έτσι κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, σιγά σιγά διακοπές για τα παιδιά, τέλειωσαν και οι πανελλήνιες εξετάσεις, καλά αποτελέσματα, νωρίτερα τα αποτελέσματα φέτος από κάθε άλλη φορά. Το είδαμε και στα πρωτοσέλιδα νωρίτερα ότι θα έχουμε έτσι και τις βάσεις έτσι να ανεβαίνουν σε υψηλόβαθμες μάλιστα σχολές. Θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα πάμε να δούμε λοιπόν και ένα ακόμη ρεπορτάζ, μιας και λέμε για τα σχολεία, να δούμε τα προβλήματα των εκπαιδευτικών. Έκλεισε σχολική χρονιά, αλλά ας ευχηθούμε ότι από το Σεπτέμβριο δεν θα έχουμε προβλήματα, ιδιαίτερα ελλείψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Καθυστέρηση για τις υπηρεσιακές εκλογές των εκπαιδευτικών λόγω των εθνικών εκλογών είναι αυτό που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Άστρα ο πρόεδρος των δασκάλων σε επίπεδο Μαγνησίας. Την ίδια ώρα επεσήμανε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, παράλληλα και η εκπαίδευση. Και εξέφρασε την αισιοδοξία και την προσδοκία ότι μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης διαδικασίας των εκλογών, ότι μπορεί να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε ολόκληρη τη χώρα. Λόγω των εθνικών εκλογών, οι υπηρεσιακές εκλογές των εκπαιδευτικών έχουν καθυστερήσει. Χρειάζεται την επόμενη ημέρα που θα εκλεγεί η νέα κυβέρνηση να τρέξει με γρηγορότερους ρυθμούς, με καλύτερο σχεδιασμό, καλύτερη οργάνωση για να έχουμε και καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα για τη νέα σχολική χρονιά. Εκκρεμούν τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που είναι στη δεύτερη φάση στη διάθεση, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και ταυτόχρονα οι αποσπάσεις από πίσπε σε πίσπε και οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σε άλλους φορείς. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όλες και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε συγκεκριμένα αιτήματα από την επόμενη κυβέρνηση που θα εκλεγεί και τη συγκεκριμένη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ο κ. Μούσιος πάντως αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά και στο δημογραφικό, καλώντας την πολιτεία εν γέννη να μεριμνήσει για το ζήτημα. Αυτά λοιπόν και με τους εκπαιδευτικούς. Σας ελπίσουμε ότι όσο περνούν οι ημέρες θα λύνονται και τα προβλήματα και να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα. Εμείς κλείνουμε και σήμερα την πρωινή ατζέντα εδώ, στο ξεκίνημα της εβδομάδος. Ευχόμαστε να είναι μια πολύ ωραία εβδομάδα. Θα είναι σίγουρα καλοκαιρινή πάντως. Θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το κρατάμε αυτό γιατί ακόμη ούτε ένα μπάνιο δεν έχουμε κάνει στη θάλασσα. Δεν την έχουμε δει. Ακόμη παγωμένη παραμένει λόγω και των καιρικών συνθήκων. Από τον Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Βασίλη Καραμπάση, την Έλληνα Κυριαζίδου και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Thank you.